Yeah.
Εσύ την δόξα και τον τρισάγιον ύμνο αναμένουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί. Oh,
σταθείων του Σεβασμιωτάτου και έθελα προβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης και Θεοφρουλίτου Μητροπόλεως, μονεν Βασίας και Σπάρτης, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά Γαλιλαία των εθνών, ο λαός
καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγαν και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτια των ουρανών. Ειρήνησι το Ευαγγελισσομένο. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Και εις
τους αιώνας των αιώνων. Της Ιεράς ημών Συνόδου, των συλλητρούντων ημίν πρεσβυτέρων και διακόνων και παντός του ιερού κλήρου του ευσεβούς λαού, των ιερών μοναστηρίων και των φιλανθρωπικών και ευαγών ιδρυμάτων, της καθημάστεως ως του επαρχίας και των ευεργετών αυτών, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν διενωρία ταύτη, των επιτρόπων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων ημών των συνελθόντων, επί τη τελέση της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πατέρων και αδελφών ημών, των προσενεγάντων τα τίμια και άγια δώρα ταύτα και διούς προσύλλαγων, των εν ασθενείες, των εν θλίψεση, των εν πάση περιστάση ευρισκομένων αδελφών ημών και των εν αγνία και σε μη πολιτεία διαγόντων, των διδασκόντων και διδασκομένων, εν της κατηχητικής σχολής και λοιπής εκπαιδευτηρής, της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, των απανταχού της γης, οικούντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των αποδήμων της επαρχίας ημών. Μνηστή Κύριον σου Θεός και του δούλου του Θεού, Ηλία υποδιακών, η σύζυγο από τον Παναγιώτα των γονέων και αδελφών αυτών, η παρόνια νεύματος της Ιά αυτή αναφέρεται. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις αρχιεροσύνης του, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Των αϊπνίστων προκατόχων ημών αρχιερέων, Διονυσίου Θεοκλήτου Γερμανού, Διονυσίου Κυπριανού και Ιεροθέου, πάντων των Θεοφιλώσων και Ερατευσάντων, εν δεσπάζε ποτέ διαναψάσεις επισκοπές, λακεδαιμονίας μονεμβασίας, επιδάπρων ημιράς ασοπού, βιών έδους και βρεσθένης, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, ανακαινιστών ευεργετών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των ενευλαβία ιερατευσάντων εν αυτές, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων, πάντων όν εμνίστημεν, εν τη Αγία και Ιερά προθέση και κοιμημένων, πατέρων, μητέρων, συζύγων, τέκνων, αδελφών, διδασκάλων και αναδόχων ημών, και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Κυρίλλου Αρχιερέως, Αποστόλου Ιερέως, Θεοδόρου, Νικολάου και Δημητρίου, και παντός Πνεύματος Δικαίου, εν πίστη δε τελειωμένου. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των Σου με την δέηση νημών το Κυρίο
εισι όντοτε να φω, Κυρίου δε υπάρχει. Και εγώ στον αγκαλώνα και να διακονίσω τον πιστολό
βλέποντας να κρυπτούν ο πατέρα να λειτουργεί και να τηρεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, άναψε μέσα μου η φλόγα να αντιθώ και εγώ το ιερό και την ημέρα σου. Στα 18 μου χρόνια σε αυτό το λαό σα δεν για τον τιμήν ο καιρό σα με χαιρετήσατε να γνώστη, και από εκείνη τη στιγμή υπάρχει μέσα μου ο άσβεστο ο κόδο τη ιεροσύνη. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού κατάφερα την ίδια χρονιά να είμαι στου επιτυχώντε τη θεολογική σχολή του τμήματο τη κοινωνική θεολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη στιγμή αυτή η χαρά μου είναι απαραίτητη και καρδιακή. Η χαρά μου σε αυτή μετατρέπεται σε φόβο, αναλογιζόμενο στι ευθύνε που από σήμερα δημιουργούνται. Ευθύνε που πρέπει να τα απεξέλθω με τη βοήθεια του Θεού πρωτίστω, αλλά και με τι δικέ σα πολύτιμε προσευχέ σε εμά μειώνονται. Γνωρίζω ότι ο ιερέα πρέπει να είναι παράδειγμα προ μίμηση με τη ζωή του, την προσωπικότητά του, με την αγάπη του προ τον Χριστό, με το μήνυμα τη ευγενική αγάπη προ τον συνάνθρωπο, τη καθαρότητα και τη βαθιά πίστη. Έτσι και εγώ θα προσπαθήσω με τι πενιχνέ μου δυνάμει όσο περισσότερο μπορώ να καλύψω τον αμερό του κυρίου, παθητεύοντα δίπλα σα ευασμιότατε και να αντιμετωπίσω με υπομονή και ταπείνωση κάθε δυσκολία που τυχόν θα προκύψει κατά την διακονία μου. Επιτρέψτε μου τη στιγμή αυτή ευηρετικώ να αναφερθώ σε κάποια πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία τη ζωή μου μέχρι τώρα και με ευεργέτησαν και φιλοτρόπω. Εκ βάθου καρδία, ευγνωμονώ του ευαστού μου γονεί, πατέρα Παναγιώτη και πρεσβυτέρα Γεωργία. Για όσα υπέρα μου υποθίασε, αλλά και για την ανθρωπή που μου χάρισε, εν παιδεία και την θεσία κυρίου. Στην αδελφή μου Αλαβαδία, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τη στην απόφασή μου να ακολουθήσω τον δρόμο τη ιεροσύνη. Αλλά και για τι όμορφε αδελφικέ στιγμέ που έχω περάσει μαζί τη. Νιώθω επίση την ανάγκη να ευχαριστήσω του γονεί και τον αδελφό του συζύγου μου για την αμέριστη αγάπη που μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή που εισήλθε στην οικογένειά του. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω όλου μου του συγγενεί και φίλου οι οποίοι στήριξαν εμένα για τη σύζυγό μου σε αυτήν την απόφαση και τη συσπάστηκα. Θα ήταν πάρα πολύ σίγουρο να ευχαριστήσω του εκλεκτού διδασκάλου και καθηγητέ μου που με απαιταγώγησαν και με εκπλήτουσαν με γνώσει από το δημοτικό σχολείο και το πανεπιστήμιο. Καθώ και τον καθηγητή μου στη μεσαία τη μουσική, κύριε Θεόδωρο Τσακαρούλη, ο οποίο μαζί με τη σύζυγό του κυρία Χριστίνα, δέχτηκαν με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό να ενώσουν εμένα και τη σύζυγό μου με τα δεσμά του γάμου. Ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο ευχαριστώ και απουσιάζει σήμερα για τη στήριξη και την πολιτική και την βοήθειά του κατά τη διάρκεια τη διαμονή μου στο θεολογικό του γραφείο τη Αποστολική Διακονία τη Εκκλησία τη Ελλάδο στην Αθήνα, είναι ο διευθυντή αυτού και πρωτοσύγκριτο ιεράτο Μητροπόλεο Γλυπάδο, παντοσυλλογιώτο του Αρχιμανδρίτη πατήρ Αλέξιο Ψωήνο. Θερμέ ευχαριστίε απευθύνω και προ τον κοινό πνευματικό μα πατέρα μετά τη συζύγου μου, τον παντοσυλλογιώτο Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ματζαβράκο, ο οποίο με πατρική αγάπη και υπομονή στηρίζει και καθοδηγεί εμένα και τη σύζυγό μου στον πνευματικό μα αγώνα. Μα αναπάθω το πετραγίδι του κάθε φορά που κάτι μα βαραίνει και μα προβληματίζει. Αν και από η σκέψη του είναι εδώ. Επίσης νιώθω επιτακτικό το χρέος να ευχαριστήσω τους πιστούς ανθρώπους των ενωριών, Τρύπης και Αγίας Ειρήνης Βάρσοβας, οι οποίοι με αγάλεσαν από τα παιδικά μου χρόνια με αγάπη και έγιναν και μένουν ένα δικό τους παιδί. Σε αυτό το σημείο θέλω μέσα από την καρδιά μου να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην εκλεκτή σύζυγό μου Παναγιώτα, η οποία με περιέβαλε με αγάπη, καλοσύνη, κατανόηση και σεβασμό. Από την πρώτη στιγμή που σας έβρισε αυτή τη στιγμή, να ευχηθώ το τιμήμα τώρα σου. Με τη δική της ολόκληρη θερήση και συγκατάσταση έφτασε η ευλογημένη του στιγμή της χειροτονίας. Από τη στιγμή αυτή θα βάζουμε μαζί το δύσκολο, καλό λυκή δρόμο της χειροσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Άφησα σε ελευθερία τον πρώτο με τα πάντα. Αυτό που έδωσε συνειδητή τη Εκκλησία βρίσκεται ει των κοιτούμενων Χριστού. Τι αν τα παντώσω εμεί, Παναγιώτα, τα πάντα και δέσποτα περί πάντων, όταν δεν με δοκάζει,
οποιοδήποτε στιγμή που γνωρίσατε και με καλέσατε σαν φιλόστρο πατέρα, μου δείξατε εμπιστοσύνη και με περιβάλλετε ένα ανήθρωπο ενδιαφέρον. Με ενίσχυε και την εκπαίδευσή μου στην πελατινή μουσική και τη διαμονή μου καλή διάρκεια τη φοιτησία του στην θεολογική σχολή των αθλητών, καθώ και για άλλα υλικά και προπάτων πνευματικά θέματα. Διακονώντα κοντά σα ω ένα γνώστη, ενθουσίαζε το έρευνα και ευλαβέ του λόγου σα, η θεολογική και η ψυχική τη κατάρτιση, η λειτουργική σα εμπρέπεια και το ενδιαφέρον για τον ύπορο συνάδελφό μα. Αυτά υπήρξαν για μένα το δείκτε στη μεγάλη μου απόφαση να διακονίζω την Ιερά Μητροπολίτη. Σας ευχαριστώ που για αρκετά χρόνια βαλουργήθηκα και ανατράφηκα πνευματικά στον χώρο των κατασκηνώσεων ως ομαδόπουλο και στέλεχος αυτών. Στις τόσες πνευματικές και ελληνικές ευεργεσίες που μου έχετε προσφέρει και σας εκδώσουμε, ότι θα προσπαθήσω με τις πενιχρές πνευματικές μου δυνάμεις να αναδειχθώ το άξιο διάκρος της Εκκλησίας μας. Εύχομαι η Θεία Χάριση πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λίποτα τα πληρούσα να με βοηθήσει να φανώ αντάξιο της μεγαλοσύνης του Θεού, που με αξιών σήμερα να δεχτώ τον πρώτο βαθμό της ιερουσύνης. Έρχεσαι στην πατέρα και αδελφοί, όπως αξιωθώ να προσφέρω παντού την καλή μαρτυρία, να καταστώ σκεύος επιλογής και στο τέλος, γιατί στο τέλος μετράει, να ακούσω παρά το μεγάλο αρχιερέως Ιησού Χριστού το «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, είστε θέλη την χαρά του Κυρίου σου». Παναγία Δέσποινα και Άγιοι Μεγαλομάρτυρες Θεόδωροι, οικετεύσατε τον Κύριο Δημόδη Ιησού Χριστό, και να ενισχύει τον αγώνα που σήμερα αρχίζει. Αμήν. Και η χαρά και η τιμή, αλλά και η συγκίνηση και τα δάκρυα είναι απόλυτα δικαιολογημένα αυτή τη στιγμή. Είναι δικαιολογημένη πρώτα-πρώτα η τιμή και η χαρά. Είναι μεγάλη υπόθεση από αναρρυθμίτους χριστιανούς να επιλέγει ο Θεός εκείνους που θα τον υπηρετήσουν στο επίγειο θυσιαστήριο. Και μη θεωρήσετε τα λόγια μου υπερβολικά. Το ίδιο το Πνεύμα του Θεού τα καταγράφει εις το βιβλίο της ζωής μας την Αγία Γραφή. Ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμή, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ και ο αρών. Κανένας το εκκλησιαστικό αξίωμα δεν το παίρνει με το χέρι του. Πρέπει να το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό μερικές φορές το θέλει ο υποψήφιος και δεν το θέλουν οι δικοί του άνθρωποι και αγωνίζονται να τον αποπροσανατολίσουν και κλαίνε και θρηνούν και απειλούν κάποιοι και στο τέλος υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού διότι βλέπουν ότι δεν μπορεί να γίνουν θεομάχοι. Ξέρουν είτε διότι το έχουν ακούσει είτε ενσυνείδητα ότι το θέλημα του Θεού μοιάζει σαν μια πολύ μεγάλη πέτρα που ξεκινάει από την κορφή του βουνού για να φτάσει στους πρόποδες. Οπωσδήποτε θα φτάσει και αλίμονο σε αυτό που θα βρει μπροστά της. Ή θα το προσπεράσει, ή θα το συντρίψει, ή κάτι άλλο θα γίνει και δεν θα εμποδιστεί η κάθοδός της. Έτσι είναι και το Πνεύμα του Θεού που επιλέγει εκείνο τους ανθρώπους που θα υπηρετήσουν την Εκκλησία και αλίμονος αυτούς που θα σταθούν εμπόδιο. Οπωσδήποτε λοιπόν θα γίνει και αυτή η πεποίθηση πρέπει να δημιουργεί χαρά στον υποψήφιο ότι αυτόν ο Θεός από άλλους πολλούς και εκλεκτούς, ίσως και εκλεκτότερους, αυτόν εδιάλεξε. Για να θυμηθούμε λίγο τι έγινε με τον Δαβίδ. Παίρνει εντολή ο προφήτης να πάει να χρήσει βασιλέα τον Δαβίδ και πηγαίνει στο σπίτι του Ιεσέ και του λέει «Φέρε μου τα παιδιά σου να τα ευλογήσω αλλά και να χρήσω εξ αυτών τον Δαβίδ τον βασιλέα». Τότε του λέει ο πατέρας «Μα ο Δαβίδ είναι ο τελευταίος, είναι ο μικρότερος, δεν έχει πείρα, δεν έχει ωριμότητα. Έχω να σου δώσω εκείνον» και υπέδειξε άλλα πρόσωπα των παιδιών του. Αλλά ο προφήτης επέμενε «Όχι, με έστειλε ο Θεός για αυτόν, αυτόν επέλεξε, Δαβίδ των εκλεκτών». Αυτό θα πει άλλωστε και εκλεκτός, όχι μόνο ο καλός, ο πολύ καλός, αλλά αυτός που εκλέγεται, που διαλέγεται. Έτσι λοιπόν τον Ηλία τον διάλεξε ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό η χαρά μας και η δική του
σήμερα είναι αφάνταστα μεγάλη. Ακόμη και η τιμή, όπως είπα, ανήκει και στον ίδιο που άκουσε την φωνή του Θεού που του έλεγε «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδία, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Και εκείνος είπε «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει, ιδού εγώ αποστηλώνουμε». Μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, αυτός ο διάλογος του Θεού και του ανθρώπου να καταλήγει με αυτό ακριβώς που είπα και είναι χωρίο αγιογραφικό. «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει, ιδού εγώ αποστηλώνουμε». Μεγάλη τιμή, όχι μόνο για την εκλογή και επιλογή, αλλά και για την συγκατάβαση, συγκατάθεση και την υπακοή. Και είναι τιμή όχι μόνο για τον ίδιο, είναι και για τον πατέρα του, τον ιερέα, για τη μητέρα του, την πρεσβυτέρα και για όλη την οικογένεια εκ της οποίας προέρχεται και όπως θα γνωρίζετε, διότι δεν κάνουν τη χειροτονία σε ξένο τόπο, συνδέεται ο υποψήφιος προς χειροτονία με πάρα πολλούς κληρικούς μέσα από την οικογένειά του. Θέλω αυτή τη στιγμή να τον επενέσω για την υπακοή του στο θέλημα του Θεού και να επενέσω και τον πατέρα του που έναν μοναχογιό τον έχει και στο θυσιαστήριο τον προσέφερε για να το ακούσουν και κάποιοι οι οποίοι αν έχουν και άλλα παιδιά διστάζουν και δεν είναι μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου δικαιολογείται και ο δισταγμός τους διότι δεν είναι εύκολο πράγμα η ιεροσύνη και μάλιστα στις μέρες μας αλλά σε έχουν υπόψη τους αυτά που είπα προηγουμένως ούτως ώστε να μην έρχονται κόντρα στο θέλημα του Θεού. Και η συγκίνηση είναι δικαιολογημένη και ο φόβος. Διότι δεν αναλαμβάνει κάποιο οποιοδήποτε έργο, το οποίο και αν δεν τα καταφέρει να το φέρει πέρας, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν ήταν έμπορος και δεν πήγαινε καλά το εμπόρευμα, θα άλλαζε δουλειά, θα γινόταν κάτι άλλο. Αν είχε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να πει «Αυτό δεν με ταιριάζει». Αυτό δεν με εκφράζει, θα το αλλάξω. Έχω προθεσμία. Παιδί είναι ακόμη. 24 μόλις ετών χειροτονείται. Δεν είναι κάποιο τέτοιο έργο το έργο της ιεροσύνης. Είναι μεγάλο και σπουδαίο. Έχει προεκτάσεις στην αιωνιότητα. Και αυτό έχει σχέση με τη σωτηρία αυτού που κάνει το έργο και με τη σωτηρία των άλλων, χάρη των οποίων θα υπάρχει από εδώ και στο εξής. Τι λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας στην Παλαιά Διαθήκη. Το αίμα αυτού επ' της χειρός σου εξητήσω. Αν δηλαδή κάποιος χριστιανός ξεφύγει από τη μάντρα του Χριστού εξαιτίας του κληρικού ή ξεφύγει και ο κληρικός αδιαφορήσει για να το επαναφέρει πάλι στη μάντρα, το αίμα αυτού θα το ζητήσει ο Θεός από τον κληρικό τον οποίον είχε βάλει φρουρό και πνευματικόν πατέρα και τροφοδότη. Επομένως είναι πολύ μεγάλο το έργο. Για να δούμε λίγο τι έγινε με την επιλογή των 7 διακόνων, αφού των πρώτων βαθμών της ιεροσύνης σήμερα παίρνεις αγαπητέ Ηλία. Είπαν οι Απόστολοι ότι εμείς θα ασχοληθούμε με το κήρυγμα. Δεν είναι εύκολο σε εμάς να ετοιμάζουμε και τα τραπέζια για να τρώνε οι άνθρωποι οι φτωχοί. Και απευθύνθηκαν στον λαό και είπαν βρείτε μας 7 ανθρώπους να είναι πάρα πολύ ενάρετοι, να έχουν την καλή έξωθη μαρτυρία, όλοι να ομιλούν με πολύ καλά λόγια για αυτούς και φέρνε τους εδώ να τους χειροτονήσουμε, να τους δώσουμε τη χάρη του Θεού για να αναλάβουν αυτό το έργο της διακονίας.